Απαιτούμε μόνιμη και σταθερή εργασία για όλες και όλους, με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα. Μονιμοποίηση των 40.000 των πλέον αναπληρωτών. Εξίσωση των δικαιωμάτων των αναπληρωτών με πείνα των μόνιμων εκπαιδευτικών. Να εξασφαλιστούν άμεσα στις αναπληρώτερες εκπαιδευτικούς οι ίδιες άδειες μητρότητας με εκείνες των μονίμων. Εγκυμοσύνης, λογικές ανατροφής. Μέτρα στήριξης των αναπληρωτριών και των αναπληρωτών και των οικογενειών τους. Ενιαίο καθολικό αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύγχρονο σύστημα υγείας πρόνοιας. Επίδομα γέννησης σε όλες. Αποκλειστικά δημόσιες, δωρεάν και αναβαθμισμένες δομές προσχολικής αγωγής. Ίσα δικαιώματα στο Σύλλογο Διδασκόντων και στη λειτουργία του σχολείου, ίδια συνδικαλιστικά δικαιώματα. Οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί είναι από αυτές τις γυναίκες, λες και είναι γυναίκες οι οποίες κυοφορούν λιγότερο χρόνο από τις υπόλοιπες, λες και είναι οι γυναίκες που είναι υποχρεωμένες να περιπλανώνται διαρκώς από πόλη σε πόλη, από χωριό σε χωριό, λες και είναι οι γυναίκες που δεν έχουν κανένα δικαίωμα να κάνουν οικογένεια και παιδιά. Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, με τα 44 σχεδόν χρόνια δράσης της, με κοινωνικούς αγώνες για την ισοτιμία και τη χειραφέτηση της γυναίκας, δεν μπορεί παρά να είναι στο πλευρό αυτών των γυναικών, όλων των εκπαιδευτικών που βιώνουν αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες, δεν μπορεί παρά να είναι αλληλέγγυα, ξέροντας ότι κανένας αγώνας δεν έχει μείνει χωρίς αποτελέσματα, όπως και ο αγώνας εκείνων των εργατριών στη Νέα Υόρκη του 1857, που ύστερα από πολλές κινητοποιήσεις τα δικαιώματά τους κέρδισαν αυτά που κανένας δεν μπορούσε να σκεφτεί ότι μια μέρα θα ήταν δικά του. Σήμερα, την εποχή της ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης, την εποχή της ραγδαίας ανάπτυξης της επιστήμης και της τεχνολογίας, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις ώστε όλες οι γυναίκες να έχουν ισότιμα δικαιώματα, όχι μόνο στην εργασία, αλλά και σε κάθε πλευρά της ζωής τους. Σήμερα υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες που μπορούν να εξασφαλίσουν σε όλες τις γυναίκες σταθερή εργασία με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Μπορεί να εξασφαλιστεί σε όλες να εργάζονται στο αντικείμενο των σπουδών τους με δημόσια και δωρεάν επανειδίκευση με σταθερό ωράριο εργασίας. Σήμερα μπορεί να εξασφαλιστεί ολόκληρη προστασία της μητρότητας από το κράτος, αλλά και προστασία του γυναικείου οργανισμού με μέτρα υγείας και ασφάλειας του χώρου δουλειάς. Ο Σύλλογος μας αναδεικνύει αυτά τα ζητήματα στα σχολεία, προστατούμε στο να καταλάβουν οι συνάδελφοί μας ότι σήμερα δεν είναι ατομική ευθύνη και επιλογή του καθενός αν θα κάνει οικογένεια, ότι πρέπει αυτά να είναι κατοχυρωμένα, να υπάρχει πρόνοια, δωρεάν, καθολική δημόσια ασφάλιση. Χαιρετίζουμε αυτή τη σημερινή παράσταση και συμμετέχουμε και εμείς μαζικά στη συγκέντρωση της Κυριακής στο Σύνταγμα μαζί με την Όγη, με όλα τα σωματεία για τον εορτασμό της ημέρας της εργαζόμενης γυναίκας. Πρόκειται για αντιδραστικά μέτρα, πρόκειται για μέτρα αναχρονιστικά προηγούμενου πραγματικά αιώνων, ενώ σήμερα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις η γυναίκα εκπαιδευτικός και συνολικά η εργαζόμενη γυναίκα να απολαμβάνει υψηλού επίπεδου παροχές στην υγεία, στην πρόνοια και στην ασφάλιση. Το 1857 στη Νέα Υόρκη οι εργάτριες ξεσηκώθηκαν ενάντια στα αφεντικά τους. Δύο αιώνες σχεδόν αργότερα αντιμετωπίζουμε την ίδια κατάσταση. Η εκμετάλλευση παραμένει, ενώ τόσα άλλα έχουν αλλάξει. Για τον λόγο αυτό καλούμε κάθε εργαζόμενο την Κυριακή στις 8 του Μάρτη, Παγκόσμια ημέρα της εργαζόμενης γυναίκας, να πάρει θέση, να συμμετέχει στα συλλαλητήρια της ΟΓΗ και των σωματείων ενάντια στην εκμετάλλευση αυτή, την Κυριακή στις 8 του Μάρτη, στο Σύνταγμα στις 11 η ώρα. Αυτά είναι τα τέσσερα καταστήματα που βάζουμε και παλεύουμε στα σωματεία μας για την εξής των αγριών, ξεκινώντας βέβαια με το προσδοκία έτοιμο για πόλεμο και σταθερή δουλειά για όλους. Βάλαμε και τα άμεσα ζητήματα που προκύπτουν με τους ιούς της γρήπης και του κορονοϊού. Καθώς θα έχουμε πρόβλημα οι αναπληρωτές που δεν δικαιούμαστε άδειες σε περίπτωση που συμβεί κάτι όσον αφορά και αυτό το ζήτημα,
Η κυρία φυσικά δεν είναι αρμόδια, παρ' όλα αυτά είπε ότι θα εισηγηθεί κάποια από τα αισθήματα αφού διαβάσει τα αιτήματά μας. Εμείς βέβαια συνεχίζουμε, ξέρουμε ότι δεν θα μείνουμε στα λόγια. Καλούμε καταρχάς την Κυριακή 11 η ώρα όλοι στο Σύνταγμα να τιμήσουμε αγωνιστικά την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας. Σαν εκπαιδευτική, μιλάμε για την Δευτέρα στα παιδιά μας για αυτή την ημέρα. Και συνεχίζουμε μέχρι να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε τα σύγχρονα δικαιώματά μας. Εμείς λοιπόν λέμε ότι και μπροστά στην 8η Μάρτη, την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, 110 χρόνια από την καθιέρωση της, φαίνεται ότι οι γυναικείοι αγώνες είναι και σήμερα αναγκαίοι. Γιατί φαίνεται ότι η γυναικεία ανισοτιμία ζει και βασιλεύει. Και ενώ σήμερα τον 21ο αιώνα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις στην εποχή της ψηφιακής οικονομίας, της αυτοματοποίησης, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να έχουμε όλες οι γυναίκες εργαζόμενες μόνιμη και σταθερή εργασία, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να έχουμε ολόκληρη προστασία της μητρότητας από το κράτος και ελεύθερο χρόνο που θα τον αξιοποιούμε σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά μας και για να συμμετέχουμε στην κοινωνική δράση, στα σωματεία μας και στους συλλόγους μας. Παρόλα αυτά, τίποτα από αυτά δεν μπορεί να γίνει, γιατί όλα αυτά σκοντάφτουν στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων που θεωρούν τις ανάγκες μας κόστος. Εμείς λοιπόν λέμε και απαντάμε ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή. Κριτήριο για μας είναι η ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας, το να ζήσουμε όπως αξίζει σε εμάς και στα παιδιά μας, και γι' αυτό θα συνεχίσουμε, θα δυναμώσουμε τη συλλογική μας δράση και πρέπει να δώσουμε και την καλύτερη απάντηση στην πολιτική της κυβέρνησης και για τις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς με τη μαζική συμμετοχή μας στην συγκέντρωση που οργανώνουν δεκάδες φορείς η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, εργατικά σωματεία, ομοσπονδίες, ενώσεις αυτοαπασχολουμένα, φοιτητική συλλογή την Κυριακή στο Σύνταγμα